Βλέπετε αυτά τα όμορφα μέρη εκεί πέρα, τις πλάκες αυτές και τα νερά πως κάνουνε. Εκεί θα κατέβουμε. Πάλι τζιπ το καράμε. Να δούμε πως ανέβουμε μετά πάλι. Σήμερα θα κάνουμε spinning. Έχουμε ανέβει κατηγορία. Έχω πάρει δύο ωραία ψαράκια. Έχω πάρει. Θα τα κάνω και unboxing κιόλας να δω τι είναι. Έχω πάρει αυτό εδώ. Βλέπετε το πλάνο. 40 γραμμάρια για πιο βαθιά νερά. Και έχω πάρει και αυτό εδώ πέρα. Με αυτά τα δύο θα παίξω. Έχω κι άλλα βέβαια, αλλά με αυτά θα παίξω. Αυτό είναι duo για λούτσους και γοφάρια. Θα δοκιμάσουμε και ένα popper, γιοζούρι popper. Έτσι, σε αυτό το χρώμα. Καλάμι για spinning έχω αυτό εδώ πέρα. Spider 270, second edition, Oceanic Team. Και μηχανισμό Katana 3000. Με νήμα P1,2. Η θάλασσα είναι φουσκωμένη. Έχει ένα αεράκι 2 με 3 από φορ περίπου. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε λίγο περπάτημα τώρα μέχρι να φτάσω στο μέρος που θέλω. Εκεί τα νερά είναι πιο βαθιά δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, ας είμαστε τυχεροί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο τεστ. Εδώ σε αυτά τα βράχια θα κάνω τις πρώτες μου βολές. Θα δοκιμάσω πλάνο, έτοιμο αρματωμένο, Bassara Jigger, Salty Sensation, Perfect Fold and Jerk Action. Για να δούμε, 40 γραμμάρια αυτό, έτσι. Ωραίο φαίνεται. Το θέμα είναι να αρέσει και στα ψάρια, έτσι. Αυτό έχει σημασία. Αγκίστια μόνο, δεν έχει αλλαγιά αυτό πίσω. Έχει βάθος. Λοιπόν, θα δοκιμάσω λίγο τώρα αυτό το ψαράκι της, της Duo Tide Minnow Slim Flyer 20. Με το άλλο δεν έκανα κάτι, έκανα κάποιες βολές έτσι να πάρω λίγο το feeling και αυτά, αλλά δεν, δεν τσίπησε κάτι. Οκ, ωραίο το feeling. Ωραία βολή. Και ωραία πλεύση. Αλλαγή σε LRF. Απλά έχει βγάλει και μία ψύχρα τώρα, οπότε πρέπει να ντυθούμε λίγο. Φύγαμε.
Να το τον πρώτο. Τι άλλο. Μια πολύ μικρή πέρκα. Έλα ρε, κλασικά. Το παιχνίδι με τις πέρκες. Και την πένσα εδώ βλέπω. Μια χαρά είναι. Δεν ξέρω. Σαν μικρή είναι. Προς το παρόν, για να μην τρομάξω τα άλλα ψάρια, θα κάνουμε το ίδιο κόλπο που είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Θα τη βάλουμε εδώ στο ενιδρίο. Φιλαράκια μου, να σας πω κάτι. Εάν πιάνετε κι εσείς πέρκες, μην απογοητεύεστε, γιατί πολύ απλά δεν κρατάει κάτι άλλο. Είναι τα ψάρια που κρατάει. Έτσι. Εάν είχε κάτι άλλο, εάν κυλοφορούσε κάτι άλλο, θα πιάναμε κάτι άλλο, εντάξει. Απλά τα πράγματα. Άλλη μία. Ευτυχώς είναι δράκινα. Ή μάλλον δυστυχώς δεν είναι δράκινα. Έλα. Okay. Σπάει και αυτό εδώ πέρα. Άλλαξα ψαράκι τώρα. Έβαλα αυτά εδώ πέρα γαρίδα. Κίτρινο χρώμα, για να δούμε. Κοιτάξτε εδώ την ανακάλυψα. Λες να έχει καμία αρκούδα τώρα εκεί μέσα. Να τα δούμε όλα. Ούψ. Αυτό είναι. Αυτό είναι σπηλιά εδώ μέσα, Κοιτάξτε εδώ σπηλιά. Ποιος ξέρει που καταλήγει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Προχωράμε γιατί τα ψαράκια σήμερα δεν θέλουν. Εδώ έχει μια άλλη σπηλιά. Κάτι έχω πιάσει. Τι είναι αυτό. Από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι. Νομίζω ότι είναι το πιο μικρό που πιάτησε λάρε. Κάτσε εγώ.
ωραία. Τραυματίσουμε κιόλας. Κοίτα πως το έχει βάλει. Very good. Θα συνεχίσω εδώ πέρα τις μπουλές, γιατί φαίνεται ωραίο το μέρος και πήρα και άλλα χτυπήματα. Είναι κόλπος εδώ. Κόβει και τον αέρα. Για όσα αναρωτιούνται, σε αυτό εδώ το ψαράκι χτύπησε. Λοιπόν, πείτε μου το βλέπετε αυτό εκεί, φώκια. Να τι. Τεράστια. Πω ρε παιδιά, πως φαίνεται. Κοίτα εδώ. Ωπ, βούτυξε. Λοιπόν, έφυγα τώρα από εκεί και πάω σε κάποιο κοντινό λιμάνι ή σε κάποιο άλλο μέρος, γιατί δεν κάναμε πια πολλά πράγματα. Οπότε σε λίγο θα ανοιχτώσει, ίσως προλάβουμε κάτι στο σούρουπο. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυστηρά για τζιπ. Για τζιπ και ασέα τύπιζα. Γιατί δύσκολο να το ανέβει έτσι. Ωραία. Και τώρα βγήκαμε στην Εθνική Οδό.